Ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φαχρετίν Κοντζάν, ανακοίνωσε ότι 11 άτομα έχουν χάσει τη ζωή του εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στο Ντιγιάρ Μπακύρ της Νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στο γειτονικό νομό του Μαρντίν. Αλλά 78 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Η φωτιά ξεκίνησε την Πέμπτη το βράδυ από καύση πολυμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακυρ και πήρε γρήγορα διαστάσεις, φτάνοντας με τη βοήθεια σφόδρων ανέμων στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγή, του νομού Μάρτιν. Όλες οι αιστείες έχουν κατασβεστεί και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς από την οικία εισαγγελική Αρχή.